πατήρ Ηλίας Διαμαντίδης γεννήθηκε το 1880 στο χωριό Χρωμικιάντα του Σουρμιάνου του Πόντου. Το 1918 η ζωή τους, όπως και όλων των Ελλήνων του Πόντου, έγινε αφόρητα από τις βιότητες των Τούρκων. Έτσι με την οικογένειά του πήγαν στο Βατούμι της Γεωργίας, όπου ήταν εγκαταστημένη η κόρη του Αγάπη. Έμεινε στο χωριό Μαχμουτία, λίγο έξω από το Βατούμ, σε μια μεγάλη έκταση του βουνού. Ο Ηλίας ήταν προκομμένος και αγαπούσε πολύ το Θεό. Στεναχωριόταν όμως που δεν ήξερε γράμματα. Φάνηκε λοιπόν κάποτε στον ύπνο του Άγγελος και άρχισε να του μαθαίνει γράμματα, ψαλτική και αγιογραφία. Κάθε βράδυ τον έβλεπε στον ύπνο του και συνέχιζε το μάθημά του, μέχρι που έμαθε ο Ηλίας να διαβάζει και να γράφει καλά, να ψέλνει αλλά και να αγιογραφεί. Τις Κυριακές έψαλε στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, στο χωριό Τσίτα των Σουρμένων. Ήταν εξαιρετικά καλήφωνος και έψαλε με βλάβια, όπως άλλωστε είχε διδαχθεί από τον Άγγελο. Έχοντας αγάπη και εύθυνση για την προσευχή, ξυπνούσε πάντα νωρίς για να προσεύχεται. Εκτός από τα πολλά θαύματα που έκανε, προέλεγε και γεγονότα που επαληθεύονταν, γιατί είχε το προορατικό χάρισμα. Είπε στην ορφανή Αυγούλα κάποτε: «Κορίτσι μου Αυγή, αυτό το δρόμο που βαδίζεις, σε αυτόν θα μείνεις και θα βγεις στο τέλος καθαρή. Θα πας στον ουρανό του Χριστού Νύμφη». Ρώτησα τον Άι Νικόλα και μου είπε πως η Αυγή θα πάει Χριστού Νύμφη πάνω. Εσύ δεν θα παντρευτείς. Πολλοί τη ζήτησαν να την παντρευτούν. Έγινε όμως όπως προέβλεψε ο πατέρας Ηλίας. Ό,τι είχε ο άλλος στην καρδιά του το γνώριζε και πολλές φορές το έλεγε. Ξεκινούσαν να έρθουν στη Ρωσία μερικοί από τον Πόντο και αυτός το γνώριζε. Ξεκίνησαν κάποτε τρεις Έλληνες από το χωριό Αρχασενή για να τον επισκεφθούν. Έχασαν όμως τον δρόμο και νυχτώθηκαν στην Ήπεθρο. Ο πατήρ Ηλίας ανέφερε για τους τρεις που χάθηκαν και μόλις έφτασαν τους είπε: «Καλά ευλογημένοι, πώς χάσατε το δρόμο και ταλαιπωρηθήκατε?» Έλεγε μερικές φορές: «Σήμερα θα έλθουν οι τάδε. Πιστεύουν και θα γίνουν καλά. Ή αυτός που έρχεται δεν πιστεύει και δεν θα γίνει καλά». Και γινόταν ακριβώς όπως έλεγε. Άλλοτε έβλεπε με το χάρισμά του κάποιον που ερχόταν να τον δει και είχε χαθεί στο δάσος. Τότε έστελνε ένα γνωστό του στο σημείο που βρισκόταν ο χαμένος, τον έβρισκε και τον έφερνε κοντά του. Κάποτε είχε πει: «Έρχεται ο Πέτρος και έχει αυτή την αρρώστια και θα γίνει καλά. 5 ώρα το πρωί θα είναι εδώ». Και έτσι έγινε. Συχνά επίσης προφήτευε λέγοντας: «Θα έρθει ένας καιρός που θα γίνουν οι άνδρες γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες. Τότε θα πέσει μεγάλη κατάρα στον κόσμο. Θα γίνει πόλεμος στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Ρώσος θα νικά και θα πάει στον Ευφράτη ποταμό. Θα ανοίξει η Αγία Σοφιά και θα λειτουργηθεί. Ένας εξαδάκτυλος βασιλιάς θα είναι τότε». Και συνέχισε η προφητεία: «Ξύπνα Ρωσία και δράξουν τα όπλα σου». Δηλαδή, έλα σε μετάνοια, σε πίστη και απόρριψε την αθεία. Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», 5η διήγηση.